διαβάζομαι πολλές φορές στα έργα των πατέρων, στους βίους των Αγίων μας, διάφορες διηγήσεις και διάφορα πράγματα για την ώρα του θανάτου. Και ακόμα υπάρχουν σήμερα και περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι περιγράφουν κάποιες εμπειρίες που έχουν, που τις ονομάζουν μεταθανάτιες εμπειρίες. Και θέλω έτσι να πούμε λίγα πράγματα για αυτό, να δούμε πώς η Εκκλησία βλέπει. Ευλογητός ο Θεός είναι ο πάντοτε νικαίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καθίστε. Έλατε λίγο προς τα πάνω για να μην κλείνω με τις πόρτες, γιατί μετά θα μείνουν έξω αν τυχόν έρθουν κι άλλοι. Είχαμε πει, παιδιά, την προηγούμενη φορά ότι φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα αφιερώσουμε μερικές από τις συναντήσεις μας, όχι όλον τον χρόνο, αλλά μερικές από τις συναντήσεις αυτές για το θέμα του θανάτου. Έτσι 3 χρόνια μιλούσαμε για τον γάμο, αλλά αφού πάλι δεν βγήκε τίποτα, είπαμε να πούμε και τίποτα για τον θάνατο. Αφού τι και να πεις, τέτοια πράγματα είναι. Δηλαδή, αν πάει κάποιος μοναχός, πάλι εγώ φταίω, διότι λέει, ακούγανε τις ομιλίες σου. Μα λέω, 3 χρόνια εγώ δεν μιλούσα για τον μοναχισμό, μιλούσα για τον γάμο. Δεν έχει σχέση, λέει, να μου έλεγες. Εν τέλος δεν έχει σχέση, είπα, έρχονται στην ομιλία. Τι ακούν δηλαδή, δεν ακούν, ας πούμε, αυτά που λέμε. Γιατί να πει να παντρευτούν, ας πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι, δόξα να έχει ο Θεός, ας είναι. Λοιπόν, τώρα ας πούμε για το θάνατο. Τουλάχιστον να βγάλουμε κανένα άλλο όνομα, να δούμε τώρα τι θα μας πω. Παιδιά, είναι ένα σημαντικότατο θέμα ο θάνατος, όσο σημαντικό είναι και η ζωή μας. Εφόσον ξέρουμε ότι είναι μια πορεία, μια φυσική κατάληξη και παραμένει έτσι μέσα στο νου των ανθρώπων με πάρα πολλές απορίες. Και δυστυχώς γίνονται πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, όταν πολλοί άνθρωποι πάνε να ερμηνεύσουν γεγονότα του θανάτου με ένα λαθασμένο τρόπο και δημιουργούν αντιδράσεις και δημιουργούν λαθασμένη εικόνα περί του Θεού στους ανθρώπους, προκειμένου να παρηγορήσουν κάποιον άνθρωπο ή τέλος πάντων να πούνε ένα λόγο, όταν κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, αναπόφευκτα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το γεγονός του θανάτου. Του θανάτου γνωστών μας ανθρώπων, του θανάτου συγγενικών μας ανθρώπων, του θανάτου του δικού μας, έτσι κάποια στιγμή. Και επειδή ακριβώς ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτόν και ένα από τα κυριότερα πράγματα τα οποία ο Χριστός επετέλεσε στον κόσμο ήταν η κατάργηση του θανάτου. Εκατήργησε τον θάνατο ο Χριστός και έδωσε σε όλους τη δυνατότητα της αιωνίας βασιλείας του και σε όλον τον κόσμο την Ανάσταση εκ νεκρών. Άρα ουσιαστικά ο θάνατος καταργήθηκε. Παρέμεινε πλέον το βιολογικό γεγονός του θανάτου, το οποίο είναι άχρη καιρού, και αυτό πάλι θα έρθει η ώρα που θα καταργηθεί και αυτό. Ο Θεός εθεράπευσε πρώτα τον πνευματικό θάνατο, αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι το ότι χωρίστηκαν οι πρωτόπλαστοι άνθρωποι από τον Θεό δια της παραβάσεως της εντολής, αυτό επέφερε τον πνευματικό θάνατο,
εχωρίστηκαν από τον Θεό, και κάθε ένας που είναι μακριά από τον Θεό είναι νεκρός κατ' ουσία, γιατί ο Θεός είναι η ζωή του ανθρώπου, και όταν είμαστε μακράν του Θεού μπορεί να είμαστε ζωντανοί βιολογικά, αλλά είμαστε νεκροί κατ' ουσία. Έτσι και πέθαναν οι άνθρωποι αργότερα, μετά από πολλά χρόνια πέθαναν βιολογικά. Έτσι ο Χριστός ως ιατρός που θεράπευσε την ανθρώπινη φύση θεραπεύει το ουσιώδες μέρος των πνευματικών θάνατων με την δική του παρουσία και με τη βασιλεία του, με τη μετοχή μας, με τη δυνατότητα της μετοχής μας στο σώμα και στο αίμα του, γινόμαστε ένα μαζί του τρώγοντας και πίνοντας το αίμα και την σάρκα του Χριστού, και στη συνέχεια θα θεραπευθεί και ο βιολογικός θάνατος με την παγκόσμιον και πάνδημον εκ νεκρών ανάσταση των πάντων. Οι πάντες θα αναστηθούν από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Και αυτό βέβαια θα γίνει με την δύναμη του Θεού και όπως έγιναν τα πάντα, χωρίς να αδυνατήσει εις τον Θεό οτιδήποτε και χωρίς να δυσκολεύεται ο Θεός να κάνει οτιδήποτε πράγμα. Εκείνο το οποίο εις την Εκκλησία έχει κεντρική θέση δεν είναι το ότι θα πεθάνομαι. Αυτό δεν έχει κεντρική θέση στην Εκκλησία. Κεντρική θέση στην Εκκλησία έχει ότι θα αναστηθούμε και ότι δεν αποθνίσκομαι. Η Εκκλησία πανηγυρίζει όχι τον θάνατο του ανθρώπου, αλλά την αθανασία του ανθρώπου, πανηγυρίζει την ανάσταση του ανθρώπου, η οποία γίνεται δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όταν συνεχώς προβάλλει τα μαρτύρια των Αγίων και τους βίους των Αγίων, τα προβάλλει ακριβώς για να δείξει ότι οι Άγιοι επέρασαν από τον θάνατο, αλλά δεν απέθαναν. Έτσι, βιολογικά απέθαναν, προς καιρόν εχωρίστηκαν από μας, αλλά δεν απέθαναν ουσιαστικά, διότι ζουν μαζί με τον Θεό και ζει η ψυχή τους και παραμένει εις τον αιώνα. Όπως και ο προφήτης Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς είπε, ζήσετε η ψυχή μου εις τον αιώνα και ενέσισε. Θα ζήσει η ψυχή μου εις τον αιώνα, δεν πρόκειται να αποθάνει. Δεν αποθνίσκει ο άνθρωπος στη ψυχή του, αποθνίσκει το σώμα μόνον. Και έχουμε πάρα πολλές παραπομπές και πάρα πολλές μαρτυρίες της Ραφής, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, που μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων, δεν είναι Θεός νεκρών, διότι όπως λέει ο Απόστολος Λουκάς, πάντες γάρ αυτό ζώσει. Οι πάντες ζουν και υπάρχουν ενώπιον του Θεού. Όμως για να λυθούν έτσι μερικές απορίες και να μπουν μερικά πράγματα στη θέση τους, πρέπει δυστυχώς να δούμε έτσι αυτή την πορεία του θανάτου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη, δεν είναι καθόλου δυσάρεστη, ούτε θα σας δημιουργήσει προβλήματα φοβίας να μην κοιμάστε απόψε. Λοιπόν, είπαμε την προηγούμενη φορά, εξηγήσαμε πώς μπήκε ο θάνατος στη ζωή μας, πως ο θάνατος δεν είναι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν θέλει ο Θεός τον θάνατο, δεν έπλασε τον θάνατο ο Θεός, δεν είμαστε εμείς πλασμένοι και ζυμωμένοι μέσα στη φύση μας με τον θάνατο, γι' αυτόν τον λόγο και δεν τον θέλουμε και δεν πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε, και είναι ξένο πράγμα προς εμάς ο θάνατος και θλιβόμαστε όταν κάποιος αποθνήσει. Και αυτή όλη η ωραιότητα της φύσεώς μας που μας έδωσε ο Θεός ατιμάζεται με το ότι αποθνίσκει έστω και βιολογικά ο εαυτός μας και φθήρεται και σύπεται και παθαίνει όλα εκείνα. Αλλά εντάξει, αυτά τα παθαίνει το σώμα όταν χωριστεί η ψυχή από αυτό και φύγει η ψυχή από το σώμα, τότε το σώμα παραμένει νεκρόν. Και σαν νεκρό βέβαια υφίσταται όλες τις συνέπειες ενός νεκρού σώματος. Έτσι επιστρέφει η στιγμή από την οποία ελήφθηκε και η ψυχή του πορεύεται μέσα στην αιωνιότητα πλέον, μέσα στη σχέση των πνευμάτων όλων με την παρουσία του Θεού, με τον Θεό. Διαβάζομαι πολλές φορές στα έργα των Πατέρων, στους βίους των Αγίων μας, διάφορες διηγήσεις και διάφορα πράγματα για την ώρα του θανάτου. Και ακόμα υπάρχουν σήμερα και περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι περιγράφουν κάποιες εμπειρίες που έχουν, που τις ονομάζουν μεταθανάτιες εμπειρίες.
Και θέλω έτσι να πούμε λίγα πράγματα για αυτό, να δούμε πώς η Εκκλησία βλέπει αυτό το θέμα και ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία του θανάτου είναι φυσιολογική. Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά στον κάθε άνθρωπο. Βέβαια, ανάλογα με τον τρόπο του θανάτου καθενός. Αν ο θάνατος είναι βίαιος, συμβαίνει αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εάν ο θάνατος μας είναι, ξέρω εγώ, φυσιολογικός, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, αν αποθάνει κανείς μέσα στα όρια της μιας ασθένειας ή σιγά σιγά μέσα στην λόγω ηλικίας, που δεν είναι ένας βίος άνθρωπος, ένα δυστύχημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, εντάξει, γίνεται μια διαδικασία. Φαίνεται όμως εκ των πραγμάτων ότι αυτή η διαδικασία είναι περίπου ίδια σε κάθε άνθρωπο και έχει μερικά φυσικά, μια φυσικά στάδια μέχρι εκεί που πλέον ο άνθρωπος φεύγει τελείως από τον χώρο των φυσικών και εισέρχεται στον χώρο των πνευματικών. Εάν διαβάσετε με τα θανάτιες εμπειρίες που έχουν γίνει μια συλλογή, ας πούμε, και στα αγγλικά από κάποιων Αμερικάνων, μεταφράστηκαν αυτές και υπάρχουν και στην Κύπρο. Ο γνωστός ψυχίατρος ο κύριος Ευδόκας έχει γράψει, τις έχει μαζέψει μάλλον όλες αυτές τις εμπειρίες και έγραψε ένα βιβλίο, μάλλον δεν το έγραψε ο ίδιος το βιβλίο, απλώς συμπεριέλαβε όλες τις εμπειρίες αυτές. Νομίζω λέγεται τέλος ή αρχή, ξέρω εγώ, αρχή του τέλους. Τέλος πάντων, με κάτι τέλος και μια αρχή, κάτι λέει εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέει ακριβώς. Η αρχή του τέλους, το τέλος της αρχής. Αρχή ή τέλος, πάντως έχει και αρχή και τέλος το βιβλίο. Διαβάστε το. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και εγώ προσωπικά, όχι ο ίδιος τον εαυτό μου, δεν είχα καμιά τέτοια εμπειρία, αλλά εγνώρισα ανθρώπους οι οποίοι με πάσαν έτσι ειλικρίνεια, με πάσαν ειλικρίνεια χωρίς κανέναν λόγο να πουν κάτι περισσότερο, και άλλοι, ας πούμε, ακόμα και κατά την ώρα της εξομολόγησης τους, μου περιέγραψαν πράγματι εμπειρίες που είχαν τέτοιας μορφής και περίπου λίγο πολύ μοιάζουν. Μερικοί που τα διαβάζουν αυτά τα πράγματα, δεν μιλήσαμε ακόμα για τα πνεύματα, οπότε μη φοβάστε. Μερικοί που τα διαβάζουν αυτά τα πράγματα, λοιπόν, λένε καλά, και πού πάνε όλα αυτά που λένε οι πατέρες, ξέρω εγώ, πού είναι οι δαίμονες, πού είναι οι άγγελοι, πού είναι εκείνα όλα τα στάδια, πού είναι τα τελώνια. Διότι περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι ότι κάποια στιγμή τα έχουν καθορίσει επιστημονικά πέντε στάδια. Είναι πέντε στάδια, ας πούμε, πορείας προς τον θάνατο. Ξέρω εγώ ότι το πρώτο στάδιο αισθάνεσαι ένα στρόβιλο μέσα σου, ας πούμε, μετά μπαίνεις μέσα σε ένα τούνελ, πες ένα σκοτάδι, βγαίνεις σε ένα φως, κινείσαι, ας πούμε, σε μια, έτσι, ένα ευχάριστο αίσθημα και μετά ξαναεπιστρέφεις πίσω. Λέει, πού είναι οι άγγελοι, πού είναι οι δαίμονες, πού είναι οι κρίσεις. Λοιπόν, και έγινα και δύο συνέδρια μεγάλα, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λάρνακα, που ήμουν και εγώ, ήταν και ο κύριος Ευδόκας, και ο καθένας είπε βέβαια το δικό του, ας πούμε. Παιδιά, αυτά είναι μέσα στα φυσικά όρια. Είναι μια φυσική διαδικασία του θανάτου, την οποία εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είδα, ας πούμε, και χαίρομαι γι' αυτό και ευχαριστώ τον Θεό και θεωρώ ότι είναι μεγάλη, ας πούμε, έτσι, η πατρική πρόνοια του Θεού, ώστε ακόμα και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος περνά μια διαδικασία, έτσι, όχι τόσο τρομερή, ας πούμε, κάπως που αισθάνονται ένα ευχάριστο αίσθημα. Αλλά είναι μέχρι το πέμπτο στάδιο. Το έκτο στάδιο, που είναι ο αγύριστος πλέον, έτσι, μέχρι το πέμπτο στάδιο επιστρέφεις. Ξαναμπαίνεις μέσα στο τούνελ και έρχεσαι πίσω, αν είναι έτσι. Τα προβλήματα αρχίζουν από το έκτο στάδιο, τα οποία δεν μπορεί να περιγράψει η ψυχιατρική επιστήμη, διότι φεύγουν από τα όρια, ας πούμε, πλέον αυτή της επιστήμης. Και είναι τα όρια του Αγίου Πνεύματος, των Πνευμάτων, των Πατέρων.
μπορούμε να ερμηνεύσουμε και αυτά τα φαινόμενα όλα. Και αυτό το φως που βλέπουν οι άνθρωποι στο κυριοστάδιο και ότι βγαίνουν από το σώμα τους και βλέπουν το σώμα τους νεκρών κάτω. Τα κοινά στοιχεία είναι ότι όλοι δεν θέλουν να έρθουν πίσω. Όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, και μην νομίζεις, αυτά είναι δευτερόλεπτα αυτά τα αισθήματα. Δεν είναι μια ώρα, ας πούμε, έτσι. Δευτερόλεπτα. Δεν θέλουν να ξανάρθουν πίσω. Δεν θέλουν να ξαναμπούμε στο σώμα τους. Αποκτούν άλλες αισθήσεις, δηλαδή βλέπουν, ας πούμε, γύρω τους τους συγγενείς τους που θρυνούν, που κάνουν, ξέρω εγώ. Δεν αισθάνονται αυτή τη λύπη που αισθανόμαστε εμείς, γιατί αποκτούν μια άλλη γνώση των πραγμάτων. Μετά περνούν μια διαδικασία έτσι ενός φωτός, ένα φωτεινό διάστημα, που και αυτό είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, γιατί ξέρουμε, διαβάζοντας τους πατέρες, βλέπουμε ότι ακόμα και στα στάδια της προσευχής, της νοεράς προσευχής, λένε οι πατέρες ότι ο άνθρωπος προσευχόμενος, ευρισκόμενος σε μια κατάσταση έτσι πνευματική, δύναται να δει τον εαυτόν του μέσα σε φως. Αλλά αυτό το φως, λένε οι πατέρες, δεν είναι το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι το χτιστό φως του ανθρώπου, του νου του ανθρώπου. Δηλαδή ο νους του ανθρώπου έχει ο ίδιος φως, χτιστό φως, δικό του φως, το οποίο του δίνει ο Θεός από τη δημιουργία. Ο Θεός είναι φως και δίνει και στον άνθρωπο φως, και ο άνθρωπος έχει ένα χτιστό φως. Όπως και οι άγγελοι έχουν φως δικό τους και οι δαίμονες έχουν δικό τους φως. Και φώτα βλέπουν και όταν κανείς κάνει γιόγκα, έτσι. Όταν κανείς κάνει διαλογισμό, μπαίνει μέσα σε έναν χώρο φωτός, τον οποίο άριστα οι πατέρες περιγράφουν με πάσα λεπτομέρεια ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χτιστό φως του υλικού, το οποίο κατά κανόνα, εάν δεν είναι το χτιστό φως του εαυτού τους, είναι το χτιστό φως των δαιμόνων, το οποίο περιγράφουν πώς είναι και με ποια τα γνωρίσματα του και πώς χαρακτηρίζεται και όλα. Δηλαδή, εάν διαβάσει κανείς τη Φιλοκαλία και τους πατέρες της Εκκλησίας και έχει έτσι μια εμπειρία, ας πούμε, μέσα από την προσευχή, και διαβάσει εμπειρίες, ας πούμε, ινδουιστικές, πνευματικές εμπειρίες, αλλά ινδουιστικές, τότε είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι περιγραφόμενα από τους πατέρες, ξέρεις πάρα πολύ εύκολα το τι είναι, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αλλά και να επανέλθουμε στο θέμα μας. Αυτό το φως, λοιπόν, είναι ένα φυσικό φως, το οποίο υπάρχει ένα διάστημα, το οποίο δεν είναι ούτε έξω από την φύση, ούτε εντός της φύσης. Είναι μεταξύ της φύσεως που ζούμε και των αχτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι το μετέχνιον εκείνον ακριβώς, που εκείνο ο χώρος που η ψυχή του ανθρώπου έχει αισθήσεις τέτοιες που καμιά φορά μπορεί να συμβούν και σε άλλες ώρες. Και ο άνθρωπος να έχει μια, ας πούμε, έτσι, εμπειρία πνευματική, όχι του Αγίου Πνεύματος, αλλά, ας πούμε, ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να ευρεθεί σε μια κατάσταση μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου. Μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, δηλαδή, έτσι. Δεν κοιμάται, γιατί έχει αίσθηση του εαυτού του, ξέρει ότι είμαι στο κρεβάτι, ξαπλωμένος κτλ. Αλλά ούτε είναι ξύπνιος, γιατί κοιμάται, είναι στο κρεβάτι και έχει τα μάτια του κλειστά. Αλλά μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, και ίσως τα έχει συμβεί και σε πολλούς από εσάς, σε άλλους πάνε, σε άλλους πιο συχνά, αυτή η κατάσταση είναι το όριο, το λεπτό, ας πούμε, πράγμα, που η ψυχή έχει όραση δική της, τα μάτια αυτά είναι κλειστά, αλλά η ψυχή βλέπει, και βλέπει και τον εαυτόν της στο κρεβάτι και βλέπει και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι μια λεπτή κατάσταση που, ας πούμε, είναι στα όρια της φυσικότητας, αλλά όχι της φυσικότητας αυτής που ζούμε τώρα. Είναι κάτι παραπάνω, αλλά όχι, ας πούμε, κάτι το πνευματικό. Λοιπόν, αυτά τα πέντε στάδια είναι μέσα στα όρια τα φυσικά του ανθρώπου. Γι' αυτό και γυρίζει πίσω. Πολλοί, πιο πολλοί, γύρισαν πίσω. Ερώτησαν κάποιον, ας πούμε, να μην πω τον κύριο Νευδόκα, λέει, όλοι γύρισαν. Λέει, νομίζω ότι γύρισαν όλοι. Λέω, όλοι γύρισαν. Λέει, πού το ξέρεις. Λέω, αφού το είπαν, αν δεν γύριζα, πώς θα τα λέγε.
Δηλαδή, αν δεν γύριζε, αφού όσοι γύρισαν, τα περιέγραψαν. Αν δεν γύριζαν, πώς θα τα περιέγραφαν. Είναι κοντά στο νου. Άρα λοιπόν, όλοι επέστρεψαν. Έτσι, όλοι βρέθηκαν σε ένα σημείο, σε έναν επίπεδο, το πέμπτο επίπεδο, και εκεί ευρισκόμενοι μέσα στο φως, μέσα στην, ας πούμε, την ευχάριστη, συνήθως, κατά κανόνα είναι ευχάριστη κατάσταση, ξαναεπιστρέφουν πίσω. Είναι μια διαδικασία που περνά ο άνθρωπος σε εκείνη την οριακή κατάσταση, εγγύζοντας τον θάνατο, όπου μπορεί η ψυχή πράγματι, έχει δικές της δυνάμεις η ψυχή μας, αυτό είναι δεδομένο μας, το έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας. Έχει δικές της δυνάμεις η ψυχή, αφού λένε οι πατέρες ότι η ψυχή και ο νους του ανθρώπου, και όταν λένε νου εννοούν την ψυχή, εννοούν τον εγκέφαλο μόνο, έχει δυνάμεις τέτοιες από μόνη της, που ακόμα καμιά φορά ο νους ορά και πέραν τον δαιμόνο, δηλαδή έχει και πιο πολλές δυνάμεις και από τους δαίμονες. Γιατί είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, άσχετα αν χάλασαν αυτές οι δυνάμεις όλες. Παρέμειναν όμως σε εμάς μερικά, ας πούμε έτσι, η διέστηση που έχει μια μητέρα για το παιδί της, ας πούμε. Έτσι αισθάνεται το παιδί μου κάτι έχει. Αισθάνεται το παιδί της τι θέλει να πει, τι θέλει να κάνει. Έχει κάτι βαθύτερο μέσα της, που δεν λειτουργά το μυαλό, δεν λειτουργά. Είναι κάτι μέσα που το λέει. Έχει ψυχικές δυνάμεις, οι οποίες βέβαια, σ' άλλους σε μεγαλύτερες, σ' άλλους σε μικρότερες, εις μέν τους Αγίους, μαζί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γίνονται χαρίσματα, ας πούμε, προφητικά και προορατικά. Εις δε τους ανθρώπους που υποτάσσονται στις δαιμονικές καταστάσεις, γίνονται μαγείες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στη δική μας περίπτωση δεν είναι τα στάδια αυτά τα περιγραφόμενα από τις μεταθανάτες εμπειρίες, δεν είναι ουδόλως αυτά τα στάδια τα οποία περιγράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Εμείς όμως πάμε σε αυτά τα στάδια τα οποία λένε οι πατέρες. Ξεκινώ από τη βάση ότι αυτό που είπα προηγουμένως, χαίρομαι διότι πράγματι τουλάχιστον, ας πούμε, η αρχή του θανάτου μας ας είναι ευχάριστη. Έτσι. Το βλέπει κανείς ότι δόξα τον Θεό, ας πούμε. Ακόμα ο Θεός, ο καλός Θεός έκαμε ακόμα και αυτή την ώρα του χωρισμού της ψυχής από το σώμα να γίνεται έτσι φυσιολογικά κάπως, ας πούμε, ανώδυνα. Είναι σαν ένα πράγμα έτσι πράγματι ανώδυνο. Η οδύνη δεν είναι το γεγονός του θανάτου. Η οδύνη είναι όταν ο άνθρωπος μετά τα στάδια αυτά έτσι φύγει πλέον από τον κόσμο αυτόν και μπει, βγει εκτός χώρου και χρόνου και τόπου και οτιδήποτε άλλο πραγμάτων, μπει σε ένα χώρο καθαρά χώρων πνευματικών, έξω από τα παρόντα, από τα σύμπαντα παρόντα, τότε που ανοίγουν οι αισθήσεις του ανθρώπου, ανοίγει η συνείδηση του ανθρώπου και η γνώση του ανθρώπου και ο άνθρωπος πλέον ξέρει πολύ καλά την αλήθεια των πραγμάτων. Ξέρει τι έκαμε στη ζωή του, ξέρει τη σχέση του με τον Θεό, ξέρει τον Θεό, ξέρει ποιος είναι αυτός ο Θεός, ξέρει, ας πούμε, το τι έκαμε αυτός για να έχει κάποια μορφή σχέση με τον Θεό, και ξέρει πώς θα είναι η πορεία του πλέον μέσα στην αιωνιότητα αυτή. Αυτό είναι οδύνη ή θεία ειδονή, θεία ευχαρίστηση, διότι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι, ας πούμε, επέτυχε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει στη ζωή του. Αυτό που ουσιαστικά θα είναι ένα μέρος της ευτυχίας ή της δυστυχίας που θα το συνοδεύει τον άνθρωπο αιωνίως. Λοιπόν, οι πατέρες λένε ότι όταν ο άνθρωπος περάσει τη διαδικασία του θανάτου, τότε υπάρχει στον άνθρωπο κάποια κρίση. Ίσως να έχετε ακούσει για κάποια τελώνια, τα οποία θέλοντας κάποιος να τα εμπέξει και να τα κοροϊδέψει, ο οποίος δεν έκαμε τον κόπο όμως να διαβάσει τους πατέρες της Εκκλησίας, είπε ότι μα λένε για κάτι τελώνια, αλλά λέει, τι είναι το εσύ, για τελωνία, ας πούμε, για τελωνία μάλλον είπε, για τελωνία. Δεν είπαμε για το τελωνίο Λάρνακος ή ξέρω εγώ τελωνίο Λεμεσού. Ναι, λέγονται τελώνια, ονομάστηκαν τελώνια γιατί ούτε και οι πατέρες ήταν παιδαριώδη τα μυαλά τους. Ήταν πολύ σοβαροί άνθρωποι και μίλησαν πολύ σοβαρά για αυτά τα σοβαρότατα θέματα, για τα οποία έχουν αναφορές
και στη γραφή την ίδια και στα έργα των πατέρων από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, ας πούμε. Και όταν οι προσευχές της Εκκλησίας μιλούν ξεκάθαρα, ας πούμε, για τέτοια πράγματα, τότε ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι αμφισβητούμε? Και εντάξει, αμφισβήτα το, ας πούμε, αν θέλεις, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν το λέει η Εκκλησία αυτό το πράγμα, αυτό το λέει. Τι σημαίνει, επειδή σ' αρέσει εσένα, επειδή δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, ας πούμε, το βγάζεις ότι γελίο, δηλαδή ότι δεν το μπορώ να το ερμηνεύσω, μας φαίνεται γελίο, πες ότι δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Το λέω αυτό γιατί άκουγα τελευταία κάποια ανεκπομπή, ας πούμε, σε ένα ραδιόφωνο κάποιου θεολόγου, νεαρού θεολόγου, ας πούμε, ο οποίος εκτάκτος και τελευταίος πολύ βγαίνει στα ραδιόφωνα, ας πούμε. Και βέβαια θέλοντας για άλλους λόγους να πλήξει άλλα πρόσωπα, είπε ένα από τα ανόητα τα οποία λέγονται και τα τελωνία, ας πούμε. Εντάξει. Μακάρι να μην υπάρχουν. Έτσι. Έλεγε και η γιαγιά εκείνη, ας πούμε, όταν της έλεγε εκείνος ο Ρώσος, ο στρατιώτης, ας πούμε, επήγαινε η γιαγιά, έκανε το σταυρό της, ας πούμε, και μετά λέει γιαγιά, σε λυπούμε γιαγιά. Λέει, γιατί παιδάκι μου με λυπάς? Σε λυπούμε γιαγιά, γιατί κρυώνεις και κάνεις σταυρούς και δεν αισθάνεσαι και δεν έχει τίποτα ύστερα. Λέω, μη είστε νεογρουγέσαι, παιδί μου, λέει. Αν δεν έχει, δεν πειράζει, ας πούμε. Εγώ τουλάχιστον περνάω ευχαριστημένη. Κάνοντας σταυρούς και μετάνοιες, αισθάνομαι πολύ χαρά. Και αν πεθάνω και δεν έχει τίποτα, θα είμαι χαρούμενη και τουλάχιστον ζωή μου πέρασα χαρούμενα και ευχαριστημένα. Εσύ όμως, αν πεθάνεις και έχει, τι θα δούμε, τι θα γίνει? Αν δεν έχει, δεν έχει. Και τι έχασα, αφού είμαι χαρούμενη. Έτσι που κάνω. Αλλά εσύ αν πεθάνεις και έχει, τι θα γίνει ύστερα? Ναι. Ποιος είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση? Εγώ εύχομαι να μην έχει. Και αυτά που λέμε να είναι χαζομάρες. Αλλά αν έχει, τότε είναι το πρόβλημα. Να δούμε τι θα γίνει. Οπότε, για καλό και για κακό, να προετοιμαζόμαστε. Είναι σαφέστατη η διδασκαλία της Εκκλησίας πάντως, η διδασκαλία των πατέρων. Τη λέμε στις προσευχές μας κάθε μέρα, όταν διαβάζουμε τις προσευχές μας, στην Εκκλησία. Η οποία λέει το εξής, ότι περνά ο άνθρωπος μία κρίση μέσα από, πατέλετε, ένα αέρια πνεύματα δαιμονικά. Δεν είναι ότι είναι ένα αέρια, παιδιά, δεν έχει αέρα. Δεν έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν μπάγκο και να κάθεται εκεί και να σε πιάνει. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, είδαν οι πατέρες εικόνες, διότι μέσα στη... όταν το Πνεύμα του Άγιον τους έδειξε εικόνες, βέβαια έδειξε εικόνες από την παρούσα πραγματικότητα. Πώς θα έβλεπαν διαφορετικά? Εδώ ο προφήτης Μωυσής δεν είδε, ας πούμε, στο όρο Σινά εικόνες που έβλεπε ναόν του Θεού κτλ. Και μάλιστα τόσες λεπτομέρειες. Γιατί μήπως υπάρχουν στον ουρανό εκκλησίες και είναι χτισμένες και έχει πέτρες και έχει παράθυρα. Και... αλλήμον, δεν έχει έτσι πράγματα στον ουρανό. Αλλά έβλεπε ο Μωυσής πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει στη γη αυτή. Είναι γελιότητες αυτές οι οποίες έλεγε? Είναι γελιότητες όλα αυτά που περιγράφουν, ας πούμε, που έβλεπε ο προφήτης Ισαΐας τον Θεό, λέει, καθήμενο πάνω στον θρόνο και άγγελους γύρω του με μάτια πολλά και ήταν σαν τους κύκλους που πετούσαν και έλεγαν. Τι είναι τα πράγματα? Είναι έτσι άγγελοι? Όχι, δεν είναι ασφαλώς. Ούτε κύκλοι είναι, ούτε μάτια είναι, ούτε τροχή είναι, ούτε φτερά είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Αλλήμον τώρα, ας πούμε, είναι άγγελοι με τα φτερά και να πηγαίνουν, ας πούμε. Δεν είναι, έχουν φτερά οι άγγελοι. Δεν είναι, ας πούμε, κοτόπουλα. Δεν είναι φτερά. Ναι, αλλά εντάξει, παρουσιάζονται ορισμένες φορές σαν άνθρωποι με φτερά. Για να δείξει, ας πούμε, ότι είναι κάτι που περιφέρνει την υλικότητα των ανθρώπων. Δεν είναι φτερά, πιάσουν μια φτερούγα, ας πούμε, να τη βγάλω. Το ξεπουπουλιάσω, ας πούμε, έναν άγγελο. Αλλά λοιπόν, ούτε είμαστε τόσο αφελείς να πιστεύουμε τα πράγματα. Αλλά ξέρουμε ότι οι Άγιοι ήταν σοβαροί άνθρωποι. Και οι προφήτες ήταν σοβαροί. Και αυτά που λέει η Γραφή είναι σοβαρά. Και τα ερμηνεύουμε με σοβαρόν τρόπο. Τι σημαίνει λοιπόν? Είναι απλό. Η Γραφή λέει ότι κάθε άνθρωπος σε κάθε πάθος το οποίο υποτάσσεται ιτάται και γίνεται δούλος του πάθους εκείνου. Ενώ της ήττεται εν τούτο και δεν δούλωται. Σε οτιδήποτε κανείς ιτάται, υποδουλώνεται. Κάνεις μια αμαρτία, γίνεσαι δούλος της αμαρτίας. Έτσι, διότι είσαι ελεύθερος άνθρωπος και εφόσον μέσα από την ελευθερία σου έγινες υπηρέτης της αμαρτίας, υπετάγεις στο πάθος και στην αμαρτία, το πάθος και η αμαρτία θα σε υποδουλώσει. Γι' αυτό τη δεύτερη τρίτη φορά θα σε αναγκάσει να το κάνεις, θέλεις δεν θέλεις. Εσύ πες, εγώ δεν θα το ξανακάμω. Πες. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα του όμως, εκεί θα δούμε τον αγώνα που πρέπει να κάνεις να ελευθερωθείς.
Θέλει πολύ αγώνα και μπορεί να αγωνιστεί και να μην τα καταφέρει. Και θα σε σύρει αυτό εκεί που θέλει εκείνον, όχι εκεί που θέλει εσύ. Που σημαίνει στραγγαλεί την ελευθερία σου. Τα μετά το θάνατο λοιπόν στάδια αυτά τη κρίσεω αυτή τη δαιμονική είναι το εξή. Ότι εφόσον ως ελεύθερα όντα, ως ελεύθερες προσωπικότητες, υπετάγημε εκουσίως και ελεύθερα εις την αμαρτία, είναι γεγονός ότι μετά την έξοδο της ψυχής, τα δαιμονικά αυτά τάγματα, τα οποία έχουν κάθε ένα τη δική του ενέργεια, έτσι ζητά και έρχεται να αποσπάσει την ψυχή και να εμποδίσει τρόπον την σχέση της ψυχής με τον Θεό. Γιατί έχει κάποια εξουσία. Εφόσον είναι ελεύθερα υποταγμένος στο πάθος, άρα έχει κάποια εξουσία επάνω του ανθρώπου. Όπως συμβαίνει και όταν είμαστε σε αυτήν τη ζωή. Όταν είμαστε σε αυτήν τη ζωή, δεν έχει εξουσία πάνω μας ένα πάθος και μια αμαρτία. Έτσι δεν συμβαίνει και μετά. Και γίνεται αυτή η εμπερική κρίση, την οποία εφίσταται ο άνθρωπος και κάθε ένας, ανάλογα με τον αγώνα που κάνει σε αυτήν τη ζωή, ανάλογα ξέρω με τη μετάνοια, ανάλογα με το προσπάθεια του, αυτό το ξέρει μόνο ο άνθρωπος και ο Θεός, διέρχεται αυτήν την κρίση είτε επώδυνα είτε ανώδυνα. Εάν μεν δεν έχει, ας πούμε, δεν υπετάγει σε αυτήν την υποδούλωση του πάθους, δεν υπετάγει, έχει ελευθερία. Εάν υπετάγει, έχει κάποια δυσκολία, έχει μια εχμαλωσία. Άρα, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε έτσι ως τελώνια, ως κρίση που περνά η ψυχή μας μετά την έξοδο μας εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι κάτι που δεν στηρίζεται στη γραφή, είναι απλούστατα αυτή η όλη εχμαλωσία που έχουμε στην παρούσα ζωή μέσα στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε να απαλλαγούμε από αυτά τα πράγματα. Να απαλλαγούμε είτε δια της μετανοίας, είτε δια του αγώνος που κάνουμε, είτε μέσα από τα μυστήρια. Ώστε, όπως λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας που διαβάζουμε στην ακολουθία του μεσονυχτικού, μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν όψη των σκοτεινών και καθάρτων πνευμάτων κτλ. Και όταν θα εξέρχεται η ψυχή μας, να την παραλάβουν άγγελοι του Θεού, φεδροί και φωτεινοί, και να μας οδηγήσουν, ας πούμε, κοντά στο Θεό, στη σχέση μας με τον Θεό, ελεύθερους από εχμαλωσίες δαιμονικές. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρο, έτσι ερμηνεύεται με απόλυτη σοβαρότητα και χωρίς, ας πούμε, να αισθανόμαστε ότι διαγράφουμε πράγματα τα οποία λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ξεκάθαρα. Γι' αυτό τον λόγο, παιδιά, προσευχόμαστε και για τους κεκοιμημένους. Προσευχόμαστε, έτσι. Κάποιος άνθρωπος είναι έτοιμος να αποθάνει. Η Εκκλησία έχει προσευχές για τον άνθρωπο αυτόν. Να τον βοηθήσει ο Θεός, ώστε να διέρθει αυτόν το στάδιο ανώδυνα. Να περάσει αυτόν τον τοκετό, ας πούμε. Έτσι είναι ένας τοκετός μέσα στην αιωνιότητα της υπάρξεώς μας. Είναι μια ώρα δύσκολη και εύκολη και δύσκολη για τον κάθε άνθρωπο. Προσευχόμαστε, συμπαριστάμεθα αυτού του ανθρώπου. Παλαιότερα, δεν ξέρω, ας πούμε, αν προλάβατε, αλλά παλαιότερα όταν είχαν τέτοια γεγονότα οι άνθρωποι, πήγαιναν εκεί, προσεύχονταν, ας πούμε, διαβάζαν το Ευαγγέλιο, διαβάζαν το ψαρτήριο και βοηθούσαν τους ανθρώπους έτσι ακόμα και την ώρα αυτή, την έσχα την ώρα, την οποία ο άνθρωπος αποθνίσκει. Δεν είναι κάτι αφύσικο, δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να δείτε άνθρωπο να πεθαίνει. Ναι, είναι καλό να το δούμε. Είναι καλό, παιδιά, να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα πράγματα. Έτσι, να μην παθαίνουμε υστερίες, ας πούμε. Είναι ένα φυσικό γεγονός. Ένα φυσικό γεγονός. Όπως είναι όλα τα γεγονότα της ζωής μας. Να είμαστε άνθρωποι προσγειωμένοι, εξοικειωμένοι. Ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή μας, στην ύπαρξή μας. Εντάξει, δεν το θέλουμε γιατί δεν μας έπλασε ο Θεός για το πράγμα, δεν το συμπαθούμε, ευχόμαστε να καταργηθεί, ας πούμε, και να μην υπάρχει και προσδοκούμε την ανάσταση των νεκρών, αλλά όσο υπάρχει είναι καλά να ξέρουμε να στεκόμαστε σωστά απέναντί του. Λοιπόν, μαύρη πλάκα, πλάκωση, και αυτό καλύτερα αλλάξουμε λίγο θέμα. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, να βάλω εγώ τελεία.